και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα από την Κοινωνία των Ιδεών. Να ξεκινήσουμε μια θετική είδηση. Πρωτιά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας και μάλιστα σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως είναι ο τουρισμός. Για τον πρόσφατο πολύ θετικό απολογισμό της περιφέρειας στον τουριστικό τομέα, συζητούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Αλέξανδρο Θάνο. Κύριε Θάνο, καλώς ορίσατε στην Κοινωνία των Ιδεών. Καλώς σας βρήκα. Τα νούμερα είναι κάτι περισσότερο από ευίωνα. Η πρόσφατη ανακοίνωσή σας ότι η περιφέρεια, ίσως για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, κατετάγει πρώτη μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας στον τομέα του τουρισμού, είναι πολύ θετικό. Τι άλλαξε στην προηγούμενη σεζόν σε σχέση με το παρελθόν? Δεν είναι η πρώτη φορά. Ξανασυμβεί να είναι πρώτη και την προηγούμενη σεζόν και το 2016. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που έγινε για πρώτη φορά είναι ότι ανεβήκαμε και στη σκάλα των διανυκτερεύσεων, που πλέον είμαστε στη δεύτερη θέση και έχουμε ξεπεράσει περιφέρειες όπως είναι η Αττική και όπως και η Κρήτη, που είναι πολύ σημαντικές τουριστικά περιφέρειες στη χώρα. Και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί προσθέτει στο ΑΕΠ της περιφέρειας ο τουρισμός, γενικά η οικονομία της φιλοξενίας, εγώ θα το έλεγα, κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω σε σχέση με τις άλλες δραστηριότητες, δηλαδή, που έχουμε στην περιφέρεια. Τη δική μας περιφέρεια χαμηλά στις διανυκτερεύσεις, ενώ είχε μια δυναμική πορεία γενικά στην σκεψιμότητα, δεν χτυπούσε πρωτιά ή τις κορυφαίες θέσεις στις διανυκτερεύσεις. Πού οφειλόταν αυτή η διαφορά? Το που είχαμε τα τελευταία χρόνια ως πρόβλημα, και το παλεύουμε, δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα, είναι καταρχήν η έντονη εποχικότητα, δηλαδή μια μικρή σεζόν καλοκαιρινή, η οποία δεν μπορεί να διευρύνει σε άλλους μήνες πέρα από τους κλασικούς μήνες του χρόνου, του καλοκαιριού δηλαδή, στο τουριστικό μείγμα. Και από την άλλη είναι ότι είμαστε πολύ εκτεθειμένοι στη βαλκανική αγορά, που όπως γνωρίζετε ότι ήταν μια αγορά που παραδοσιακά είχαν λιγότερο εύρος διανυκτερεύσεων και μικρότερα εισοδήματα. Αυτό έχει αναστραφεί, καθώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει επενδύσει και στη διεύρυνση της σεζόν, αλλά και στην αλλαγή του μείγματος όσον αφορά τους τουρίστες, τους οποίους στοχεύουμε ως αγορές. Πλέον βλέπουμε πολύ δυναμικά τους Άγγλους. Οι Γερμανοί πάντα ήταν, αλλά διευρύνουν τη σεζόν, δηλαδή έρχονται και άλλες εποχές, και τον Οκτώβριο. Ποια είναι το εργαλείο που έχετε για αυτή τη δουλειά στα χέρια σας? Θέλετε να διευρύνετε τη σεζόν ή να αλλάξετε το μείγμα των τουριστών? Πώς το επιτυγχάνετε και πώς το επιδιώκετε? Καταρχάς, έχουμε την πρώτη ύλη. Έχουμε μια περιφέρεια η οποία έχει ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα. Έχουμε επενδύσει πάνω στην πολιτιστική προβολή. Μάλιστα, τα τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί η προσκλησιμότητα των τουριστών στους αρχαιολογικούς χώρους κατά 300%. Η προμετωπίδα λοιπόν είναι ο πολιτισμός, οι αρχαιολογικοί χώροι, ώστε να διευρύνουμε τη σεζόν, δεν έχουμε μόνο Αιγαίο θάλασσα. Έχουμε τις εναλλακτικές δραστηριότητες που θέλουμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και επιμένω σε αυτό το κομμάτι ως διοίκηση. Θέλουμε να δώσουμε τα κίνητρα σε νέους επαγγελματίες πέρα από τις κλίνες και τα ξενοδοχεία, τα οποία έχουμε ιδιαίτερους επενδυτές, έχουμε ιδιαίτερο επενδυτικό κλίμα θετικό για την περιοχή μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και αναλλακτικές δραστηριότητες, γιατί όταν κρυώσουν οι θάλασσες, θα πρέπει να έχουμε προϊόν. Ο πολιτισμός λοιπόν, οι αναλλακτικές δραστηριότητες, δηλαδή η φύση, αλλά και η γαστρονομία μας, είναι κάτι το οποίο επενδύουμε. Προβάλλουμε τη μακεδονική κουζίνα στο εξωτερικό, ενισχύουμε τις αναλλακτικές δραστηριότητες και έχουμε μπραντ ισχυρά, όπως είναι ο Όλυμπος, όπως είναι η Λίμνη Κερκίνη, όπως είναι τα μεγάλα οικοσυστήματα, όπως το Δέλτα του Οξείου, η Λίμνη της Βόλγης, που είναι πολύ εγκύτερα στο μεγάλο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Και θέλουμε εκεί πέρα να δώσουμε μια άλλη πνοή και να επανασυστήσουμε την περιοχή μας και με αυτή την άποψη, η οποία δεν την ξέρει πολύ ο κόσμος, ενώ ο ίδιος και τη θάλασσα τη γνωρίζουν πάρα πολύ παγκοσμία. Να μείνουμε λίγο στο μείγμα των τουριστών, που είναι πολύ σημαντικό για την τελική απόδοση της τουριστικής βιομηχανίας. Σε αυτό το τραπέζι, πριν από λίγο καιρό, ένας θεσμικός συνομιλητής περιφέρειας, ο Μιχάλης Ζορπίδης, ως πρόεδρος του μιλητηρίου, έχει μια σημασία όμως, γιατί δραστηριοποιείται 40 χρόνια στον τουρισμό ως οικογενειακή επιχείρηση. Επέμεινε στην άποψή του ότι οι στόχοι για αλλαγή του, δηλαδή για προσέλκυση τουριστών από πιο ισχυρές χώρες, είναι ανεύκτη και ότι κατά την προσωπική του γνώμη, μάλιστα το είπε, ότι δεν είναι πολιτική θέση. Μιλάω σαν Ζορπίδης, τουριστικός πράκτορας επί 40 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για την περιοχή η βαλκανική της ενδοχώρα, γιατί αυτοί είναι κοντά και αυτοί θα έρθουν. Ενώ, ας πούμε, ο Άγγλος τουρίστας, ακόμη και αν κάνεις καμπάνια να το φέρεις, υπάρχει ο κίνδυνος να πάει στην Αθήνα, γιατί συνήθως όταν πάμε σε μια ξένη χώρα, προσελκύει πάντα η πρωτεύουσα της χώρας
Πώς σχολιάζετε αυτή ήταν μια άποψη που κυριαρχεί πολλά χρόνια για ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες και γενικότερα στους επαγγελματίες του τουρισμού. Είναι σεβαστή, αλλά όταν μιλάμε για αλλαγή του μείγματος, όχι, συμφωνώ εν μέρη. Αλλαγή του μείγματος δεν αναφερόμαστε μόνο στη στόχευση της αγοράς, αλλά και στη στόχευση της υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία, μια αγορά η οποία παραδοσιακά είχε μικρή δυναμική, αλλά και η Σερβία, έχουν ένα μέσο μισθό η Ρουμανία 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και ένας γιατρός στο δημόσιο πριν 3.000 ευρώ. Στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα αυτά είναι. Μάλιστα, έχουμε αφήσει κάποιες διμερείς σχέσεις. Βρισκόμαστε σε μια αποστολή μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μπισμπινά, στην Κραϊόβα. Η οποία η Κραϊόβα, κάποιος από τη Ρουμανία, στα δυτικά κομμάτια της Ρουμανίας, για να κατέβει, να πάει στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στη θάλασσα της Ρουμανίας, είναι πιο πολύ κόστος σε απόψη και πιο πολύ χρόνο από το να κατέβει στη Θεσσαλονίκη. Έχει αλλάξει η βαλκανική αγορά, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και τις υπηρεσίες. Γιατί ο Βαλκάνιος, ο οποίος πλέον έχει αποκτήσει ισχυρό αγοριστική δύναμη, θα πρέπει να έχει και την ανάλογη απέτηση και αντίστοιχα εμείς να προσφέρουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Άρα το μείγμα αλλάζει. Αλλά πρέπει να αλλάξουν και οι υπηρεσίες ακόμα και στην ίδια αγορά. Το δεύτερο κομμάτι για τους μακρινούς προορισμούς, έχουμε πλέον την ευκαιρία τη μεγάλη, γιατί έχουμε ανοίξει μέσω στο αεροδρόμιο Μακεδονία διάβλους, οποίους δεν τους είχαμε παλιότερα. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, έχει έρθει Κατάρ. Qatar Airways. Η Fly είναι Dubai. Όμως αυτές οι γραμμές, έρχεται ο κόσμος με αυτές τις γραμμές. Και στο παρελθόν άνοιξαν ακόμα και από πιο μακρινούς προορισμούς και από Αυστραλίες και πολύ σύντομα έκλεισαν γιατί δεν υπήρχε η αντίστοιχη κίνηση. Υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση πλέον για την Ελλάδα, αλλά και θέλουν να γνωρίσουν και τη Βόρεια Ελλάδα, που παραδείγματος χάρη η Μέση Ανατολή, αλλά και οι χώρες γενικότερα της Ανατολής, είναι χώρες, αγορές, στόχους, οι οποίοι δεν τους αφορούν μόνο το ίδιο σάλασσο, το παραδοσιακό μοντέλο. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός, τους ενδιαφέρει η περιήγηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα για να κάνουν μακροχρόνιες διακοπές, δηλαδή κάνουν διακοπές που χρησιμοποιούν 2-3 χώρες ως προορισμό και όχι μόνο μία, και μπορεί η Θεσσαλονίκη να κάνει τον κόβο αυτό πλέον έχοντας ένα ισχυρό στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος προσφέρει υψηλές υπηρεσίες και στις αεροπορικές εταιρείες, έχοντας ένα μείγμα δικό μας πωλήσεων. Οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν θα έρθει εδώ πέρα ένας ο οποίος θέλει να ξοδέψει, αλλά πρέπει να του προσφερθούν και αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, προσφέρει Μύκονος, δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας τουριστικός ισχυρός επαγγελματίας της περιοχής έλεγε ότι έχουμε ζήτηση, αλλά δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Θέλω να σας πω ότι πράγματα τα οποία ενδεχομένως για εμάς, για ένα μέσο Έλληνα, φαίνονται παράδοξα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ζήτηση παγκόσμια, αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε επανατοποθετήσει το τουριστικό μας προϊόν τόσο ψηλά, λογαριάζοντας πάντα ότι το τουριστικό προϊόν απευθύνεται στους τουρίστες όπως είμαστε εμείς ή όπως συνηθίζαμε να είμαστε εμείς μέχρι το 2010. Καταλαβαίνω, Δημήτρη. Ένα άλλο θέμα. Ακούω την περιφέρεια να έχει, και είναι πολύ θετικό, να έχει θεματικές πολιτικές, παραδείγματος χάρη στον τουρισμό, και η περιέργεια μου είναι πόσο μπορεί να τις υποστηρίξει όταν δεν έχει στα χέρια τη στατίστικα εργαλεία. Δώσω ένα παράδειγμα, αεροδρόμιο. Μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για τουρίστες, όταν το βασικό σημείο υποδοχής τους, που θα είναι ένα αεροδρόμιο, δεν είναι σε δική σας αρμοδιότητα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, η περιφέρεια Θεσσαλονίκης? Αν, παραδείγματος χάρη, στον τουριστικό σας σχεδιασμό προβλέπονται μια υπερατλαντική αγορά, μια μακρινή αγορά και θέλετε να φέρετε κόσμο, και εγώ να δεχτώ ότι με φαντασία και με κόπο το κατορθώνετε και φέρνετε τουρίστες. Δεν έχετε όμως την αρμοδιότητα να λειτουργήσετε εσείς ή να έχετε αποφασιστικό λόγο στο αεροδρόμιο που θα τους υποδεχτεί. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και να αναπτύσσουμε μια συνεργατικότητα ανάμεσα στο στρατηγικό επενδυτή. Ο οποίος στρατηγικός επενδυτής που έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, τι θέλει? Έσοδα. Εμείς τι θέλουμε? Να προωθήσουμε τον προορισμό μας. Όταν σχεδιάζουμε να προσελκύσουμε μια νέα αεροπορική γραμμή, πολύ σωστά είπατε, δεν είναι βιώσιμη. Για να είναι βιώσιμη, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε γνωστό στον τόπο προέλευση πτήση, γνωστό τον προορισμό. Οπότε επενδύουμε στρατηγικά από πριν, ενισχύοντας τη πτήση, προωθώντας στοχευμένα σε συγκεκριμένη αγορά, μαζί με την αεροπορική εταιρεία και μαζί με το αεροδρόμιο, τον προορισμό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται συνεκτικά βήματα, τα οποία όταν στοχεύεις μια αγορά, στόχο, παραδείγματος χάρη Κίνα. Έγινε πέρυσι ένα πρώτο βήμα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έκανε
τιμόμενη χώρα την Κίνα. Ήρθε μετά η περιφέρεια μαζί με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μαζί με το Convention Bureau, το αντίστοιχο συνεδριακό γραφείο της Θεσσαλονίκης που προσελκύει συνεδριακό τουρισμό, και κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση για να φέρουμε το παγκόσμιο συνέδριο για το δυτικό δρόμο του μεταξιού, που αφορά πάρα πολύ αυτές τις χώρες. Πήγε για πρώτη φορά τον Ιούνιο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Πεκίνο. Αποκτήσαμε λοιπόν μια συνεκτικότητα και μια συνεργατικότητα. Επιμείναμε στον προορισμό αυτόν. Επιμένουμε δηλαδή στην Ανατολή, γιατί προσδοκούμε μακροπρόθεσμα μια αγορά η οποία δεν μας ξέρει, αλλά μια αγορά την οποία τη χρειαζόμαστε πολύ. Γιατί επενδύει στην off-season εποχή, δηλαδή από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Είναι αυτή τη στιγμή η Αθήνα με την Air China, και μάλιστα όταν πηγαίνουμε εμείς σε κάποιες τέτοιες χώρες, θέλουμε μια προσέγγιση. Η Air China έχει αποκτήσει το Φλεβάρι μια ισχυρή δυναμική στο κομμάτι τουριστική. Και η πόλη σε κάποιους μήνες, ο οποίος δεν είχε τουρισμό, έχει πλέον τουρισμό. Το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουμε και εμείς. Και επειδή έχουμε εμείς το ισχυρό χαρτί, τον πολιτισμό μας, προωθούμε λοιπόν την ιστορία μας, και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμα τα στάδια που έχουμε μπροστά για να δώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά έτσι όπως πρέπει, επί τον ορθό να τοποθετήσουμε. Δηλαδή, Μέγα Αλέξανδρο, Αριστοτέλη, ισχυρά brand name, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος τα είχε βάλει στην άκρη. Όλοι έχουν ως γνωστό την Ελλάδα, την εικόνα, την τοξοκλήση, τη Σαντορίνη με το γαλάζιο. Υπέροχα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Οπότε και μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού έχουμε προσπαθούμε να επαναπροωθήσουμε τον προορισμό και να τοποθετήσουμε σε νέες αγορές, οι οποίες δεν μας ξέρουν και είναι πιο εύκολο να διεισδύσουμε εκεί πέρα, κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα η Κεντρική Μακεδονία έχει τεράστιο δυναμικό, έχει απίστευτο φυσικό κάλος, έχει σημεία τα οποία πρέπει να επενδύσουν πλέον οι νέοι επαγγελματίες και να βγάλουν από την οτροπία τους ότι τουριστικό προϊόν είναι μόνο οι κλίνες και τα ξενοδοχεία. Τουριστικό προϊόν είναι και όλες οι άλλες δραστηριότητες, από τη μεταφορά, όλο αυτό που λέμε, οι υπηρεσίες προσφέρονται γύρω από ένα τουριστικό προϊόν. Και μόνο έτσι εμείς θα έχουμε πραγματικά τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία με τρεις μήνες δεν υπάρχει. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την τουριστική πολιτική της περιφέρειας είναι πόσο ισομερώς μοιράζονται τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς σε ολόκληρη την περιφέρεια. Θέλω να πω, δίνεται η εντύπωση, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι από το σημαντικό έργο που επιτελείται στην περιφέρεια, ο μεγάλος και ορισμένος θα είναι η Χαλκιδική ως η ατμομηχανή της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως η Πιερία. Παραδείγματος χάρη, ένας ψηφοφόρος ή ένας πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας σε ένα χωριό του Κλικής. Τι μπορεί να προσδοκά από αυτήν την ανάπτυξη την τουριστική? Ξέρετε, η τουριστική προβολή έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν γνωρίζει διοικητικά όρια, ούτε περιφερειακών ενωτήτων, ούτε περιφέρειας ολόκληρης. Εμείς συνεργαζόμαστε και διαπεριφερειακά πάνω στο τουριστικό προϊόν. Είναι πάρα πολύ σωστό. Έχουμε επενδύσει στην ισότιμη και στην δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Και μάλιστα έχουμε ανισομερώς επενδύσει περισσότερα στο βόρειο άξονα της περιφέρειας, όπου δεν είναι τόσο όριμος τουριστικά. Μιλάμε δηλαδή η Μαθία, Πέλα, Κιλκίης, Σέρες, που έχουν πάρα πολλά να δώσουν, αλλά δεν έχουν ίσως και την εμπειρία, αλλά και την οριμότητα, την επιχειρηματική, για να ανταποκριθούν. Με τι αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα χρόνια ήταν εκτός τουριστικής αγοράς. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια, η Ένωση Ξενοδόχων, στο μείγμα του τουρισμού που επισκεπτόταν ένας επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη, μόνο το 10% κάνα μια ημερήσια εκδρομή. Δηλαδή, ένας φερόταν στη Θεσσαλονίκη, έμεινε μια μισή μέρα και φεύγει. Ήταν τις 2 διανυκτέρες, το πολύ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πλέον το 90% έχει πάρει μια διανυκτέρευση μια περιφερειακή ενότητα. Που σημαίνει ότι και εμείς μέσα από αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να αναδείξουμε τις εναλλακτικές δραστηριότητες που υπάρχουν. Μάλιστα, έχουμε μια καμπάνια που λέγεται μόνο 60 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, Just 60 Minutes from Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι μια καμπάνια το οποίο θέλει να δείξει ότι η περιφέρεια έχει την εγκύτητα, ώστε κάποιος μπορεί να έχει ως βάση Θεσσαλονίκη, αλλά και να βάλει και 1-2 διανυκτέρευση στην Κυλκυλής, Πέλα και Μαθία. Δεν πρέπει να φύγει κάποιος από τον προορισμό Κεντρικής Μακεδονίας χωρίς να δει 3-4 πράγματα τα οποία παλιότερα ήταν περιχαρακωμένα μέσα από ένα ιστό, το οποίο έλεγε κάποιος: θα πας να δει και θα κάνεις μια βόλτα στην παραλία, θα πας να φας και ένα ρούσο τζουκάκι, το βράδυ έχει ωραία μπαράκια, την επόμενη μέρα φεύγεις, δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι, έχει αλλάξει αυτό πλέον.
Και έχουμε επενδύσει σε αυτό και ως περιφέρεια, αλλά αναλόγως δηλαδή να έχουμε εξατομικευμένα προγράμματα αναλόγως με το τι θέλει κάποιος. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά πάει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Οκτώβριο σε μια αγορά στη Σουηδία, η οποία ενδιαφέρεται για τον τουρισμό μέσης ηλικίας. Η μέση ηλικία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η πιο ισχυρή όσον αφορά το κομμάτι της επένδυσης χρημάτων, γιατί έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και έχουν συντάξεις ακόμα. Βορειοευρωπαίοι έχουν συντάξεις για να ξοδέψουν. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει το παραδοσιακό κομμάτι που έχουμε εμείς ως τουριστική ανάπτυξη. Τους ενδιαφέρει όλο το άλλο, το εναλλακτικό. Περιπατητικοί δρόμοι. Θέλουμε να επενδύσουμε στα μονοπάτια. Πολλή ιστορία. Τοπική κουλτούρα. Μία από τα επόμενες καμπάνιες που θα κάνουν θα βασιστούν πάνω στην εποχική, στις τέσσερις εποχές, τι έθιμα έχουμε που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τη θρησκεία, με όλα αυτά, και θα επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Η αυθεντικότητα λοιπόν της εμπειρίας και η αυθεντικότητα της περιήγησης πλέον είναι ο μονόδρομος και η μόνη προοπτική, αν θέλουμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό έξω από τη μαζικότητα, η οποία μαζικότητα μπορεί να αθρίζει κεφάλια, να είναι ωραία να βγαίνει κάποιος να λέει «Α, είμαστε πρώτοι», αλλά δεν αφήνει προστιθέμενη αξία. Επιστρέφουμε για λίγο στην Βαλκανική ενδοχώρα, γιατί είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι οι Βαλκανικές χώρες αλλάζουν. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τα νούμερα για την Ρουμανία, ομολογώ ότι δεν τα γνώριζα. Μέχρι να ευοδοθούν τα σχέδια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι αυτό το νέο μείγμα που φαίνεται ότι βγαίνει σαν σχεδιασμός να αποτελέσει την πραγματικότητα, όσο δηλαδή οι Βαλκάνοι γείτονές μας είναι ο βασικός όγκος των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτή είναι τη νέα αστική τάξη που αναδύεται στα Βαλκάνια και έχει την εικόνα. Δηλαδή, τους ανθρώπους μπορούν να κάνουν διακοπές, γιατί ο μέσος εργαζόμενος, δεν είμαι βέβαιος ότι σε όλες τις χώρες μπορεί να κάνει διακοπές. Εξακολουθούν να μένουν να βρίσκονται στο στόχαστρό μας ή τους έχουμε ξεχάσει? Παραδείγματος χάρη, πολύ καλή καμπάνια στο Ισραήλ για τους Σεφαραδίτες. Σκέφτομαι όμως ότι προφανώς πολύ περισσότεροι θα είναι οι Σέρβοι οι τουρίστες στην Ελλάδα. Σε αυτούς, στους μέσου εισοδήματος για τα δεδομένα της Σερβίας, εν δυνάμει του επισκέπτες, υπάρχουν κάποιες θεματικές καμπάνιες? Ήμασταν το Μάιο στο μεγάλο τουριστικό φεστιβάλ που έκανε και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη αγάπη, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα για τους Σέρβους την ξέρουν, την αγαπάνε. Είμαστε σε επαφές με το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο και θέλουμε, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σχεδιάζουμε στη φιλοξένεια να γίνει ένα μεγάλο φόρουμ με Σέρβους και Έλληνες επιχειρηματίες, γιατί και τους Σέρβους ενδιαφέρει οι Έλληνες να ανέβουν πάνω, γιατί έχουν αναπτύξει και αυτοί τη δικιά τους τουριστική βιομηχανία και αυτή τη συνεργατικότητα πρέπει να την εδραιώσουμε. Οι Σέρβοι είναι, παραδείγματος χάρη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, μια φίλια χώρα, πάρα πολύ, με πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο η Σερβία, είναι και η Ρουμανία, είναι και η Βουλγαρία. Εκεί πέρα έχουμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία ακόμα δεν έχει διαφανεί, αλλά το 2020 και μετά, στο στρατηγικό μας προσανατολισμό, την έχουμε βάλει μέσα, που λέγεται σιδηρόδρομος. Το μέλλον είναι σιδηρόδρομος στα Βαλκάνια. Στην τετραμερή που είχε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες αναφέρθηκε. Και σιδηροδρόμους μίλησα. Είναι αυτά που θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Σκόπια δεν τα αναφέραμε καθόλου. Η περιφέρεια έχει μια σκληρή θέση στο Μακεδονικό, ναι, με την έννοια ότι απορρίπτει η συλλήδινη συμφωνία. Αριθμητικά βέβαια, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι εγκύτερα, είναι κοντά, δεν ξέρω τα οικονομικά μεγέθη στη χώρα, αλλά έχω διαπιστώσει ότι τουρίστες έρχονται, δεν ξέρω αν είναι πολλοί ή αν είναι αυτοί που θέλουμε. Πώς τη διαχειρίζεσαι? Απαιτεί ιδιαίτερες διπλωματικές ικανότητες. Τους θέλουμε ως τουρίστες, αλλά πολιτικά διαφωνούμε. Πώς το χειρίζεσαι εσείς στην περιφέρεια? Ας πούμε, πακέτα, καμπάνια στα Σκόπια έχετε τρέξει ποτέ? Όχι. Θα σας πω γιατί όμως. Οι περιφέρειες από το 2011 και μετά τον Καλλικράτη βγήκανε για πρώτη φορά έξω και προβάλλαν ένα brand name που αναφέρουν το όνομα Μακεδονία. Για πάρα πολλά χρόνια εθνικά ο ΕΟΤ πήγαινε ως Ελλάδα. Μετά τις περιφέρειες εμφανίστηκε η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία. Επικράτησε μια τεράστια σύγχυση, γιατί είχαν δρεώσει στις τουριστικές εκθέσεις το όνομά τους. Οι γείτονες. Το όνομα έτσι όπως θέλουν να αποκαλούνται οι ίδιοι. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα, τουριστικά, επειδή όπως σας είπα, ότι δεν γνωρίζουν τα διοικητικά όρια. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται από ένα πολύ μακρινό προορισμό τα βλέπει όλα κοντά. Για τον Κινέζο είμαστε. Δηλαδή, αν πάει τώρα κάποιος από την Μπέλα, η Μαθία, πάει Βεργίνα και πάει και μετά και Οχρίδα, σου λέει η ίδια περιοχή είμαστε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλές εταιρείες από τα Σκόπια εκμεταλλεύτηκαν
το πολιτιστικό θεματικό άξονα και στήσανε εκδρομές από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Σκόπια. Εμείς βρεθήκαμε σε μια, θεωρώ, σε μια πολύ δύσκολη θέση. Πώς το αντιμετωπίσατε? Βάλαμε, έπρεπε να επανασυστήσουμε. Αυτό έχει γίνει εδώ και 7 χρόνια αυτή η ιστορία, σας λέω. Γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν βγήκε να προβάλλει. Δεν μπορούσε η Μακεδονία να το πει. Ως Μακεδονία. Μακεδονία έβλεπαν τα φύρωμα. Μόνο ως Μακεδονία. Αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε να ανατρέξουμε και να στείλουμε, ουσιαστικά να ανατρέψουμε μια εικόνα μιας περιοχής, η οποία για επί 20 χρόνια κάναμε μια προπαγάνδα. Είμαστε πάρα πολύ σκληροί, πολύ σωστά είπατε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς δεν αντιμετωπίσαμε απλά ένα όνομα. Εμείς αντιμετωπίσαμε το καπήλευμα της ιστορίας, του πολιτιστικού αποθέματος. Και το αντιμετωπίσαμε και ως τουριστικό προϊόν. Στην πράξη. Δηλαδή, στην πράξη, ως τουριστικό προϊόν. Και ξέρετε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε μια περιήγηση ενός τουρίστα να καταλαβαίνουν ότι αυτοί τους κορόιδεψαν. Γιατί είχαν πάει πολύ, είχαν προσκεφτεί τους βόρειους γείτονές μας και είχαν αντιληφθεί ότι όλο αυτό που ήταν τότε ήταν κάτι το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Σήμερα αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα στις διεθνείς εκθέσεις. Θεωρείτε ότι αυτή η σύγχυση περιορίστηκε? Πιστεύω κάπως ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και οι συνάδελφοι από τη Δυτική Μακεδονία και από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι αντίστοιχοι αντιπεριφερειακοί, στους οποίους συνεργαζόμαστε, γιατί ενιαία ουσιαστικά προβάλλουμε το προϊόν. Έχουμε αναστρέψει όλη αυτή την τέτοια, αλλά η αλήθεια είναι ότι το 2010 η κατάσταση ήταν στις τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού εφιαλτική για μας. Επιμείναμε στο brand name μας, παρόλο που ακόμα και εσωτερικά είχαμε αντιδράσεις. Επιμένουμε ακόμα και θέλουμε και οι επαγγελματίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε σε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό brand name τουριστικό προβολή που ουσιαστικά συνδέει το τουριστικό προϊόν με το πολιτιστικό υπόβαθρό μας, με το πολιτιστικό απόθεμα. Γι' αυτό επενδύουμε στη Μακεδονία, στο Μέγα Αλέξανδρο, στην ιστορικότητα της περιοχής. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σε τέτοιο βαθμό η γνώση της ελληνικής ιστορίας από τους ξένους, που το μόνο που χρειάζεται είναι εμείς να τοποθετηθούμε σωστά, με όρους marketing πλέον, και να μπορέσουμε να επανορθώσουμε την εικόνα μας στο εξωτερικό. Κύριε Θάνο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, καθώς αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που μόλις στο τέλος συζήτησης να αγγίξαμε, εντός εισαγωγικών τουριστικός πόλεμος, επίκεντρο την ονομασία της Μακεδονίας. Θα πρότεινα να κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα, να δούμε και την προϊστορία του θέματος, αλλά κυρίως το μέλλον, πώς έχετε σκοπό, είτε αυτή είτε μια άλλη συμφωνία ενισχύσει και αν εξομαλυνθούν οι σχέσεις των δύο χωρών, πώς έχει σκοπό να αμυνθεί η Μακεδονία τουριστικά ως προς το τουριστικό της προϊόν στη διεθνή τουριστική αγορά. Σε αυτό με τους συνάδελφους αντιπεριφερειακής, πάντως αντίστοιχα του τουρισμού, είμαστε συνεννόηση, ώστε να έχουμε μια ενιαία προβολή, ενιαία πολιτική στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον αυτή η σαφή εικόνα προς το εξωτερικό της Ελλάδος, ειδικά στο τουριστικό προϊόν που λέγεται Κεντρική Μακεδονία και Μακεδονία γενικότερα. Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο επόμενο θέμα μας με τον πρώην Υπουργό Χάρη Καστανίδη. Συζητούμε τα φλέγοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.